Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Έχουμε θαρώ 39 μέρε ή 38 μέχρι τι ευρωεκλογέ ε, και ο κόσμο αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στο νόημα, να ζεσταίνεται, να ακούει. Ελπίζω να ακούει, γιατί συνήθω τον είχαμε κουράσει παλαιότερα. Ελπίζω να ακούει αυτή τη φορά. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, οπότε μια μέρα κατεβαίνοντα από το σπίτι μου προ την πόλη, είδα να έχει γεμίσει η πόλη να έχουν γεμίσει τύχη με ένα, μια μικρή ταμπελίστα που έγραφε αξίζει. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο αξίζει εκείνη τη στιγμή. Περάσανε κάποιε ώρε, κάποιε στιγμέ για να ρωτήσω και να μου πούνε ναι, είναι ένα νέο παιδί, ένα καινούριο πολιτικό, ο οποίο έχει κάνει αυτέ τι σπουδέ και τα υπόλοιπα και αξίζει. Αργότερα απεδείχθη ότι πράγματι άξιζε που μπήκε στην πολιτική και κυρίε και κύριοι, αυτόν τον άνθρωπο έχω απόψει παρέα να κουβεντιάσουμε μαζί μα εδώ, να μα πει τι γίνεται στην Ευρωβουλή, τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Κεφλαβιάννη. Καλησπέρα. Πώ είστε, Είμαι μια χαρά. Χαίρομαι που μαζί σα. Πώ πάει η περιοδία, Χθε ήσασταν στην Πελοπόννησο. <laughs> Χθε στην Πελοπόννησο, σήμερα στο Ηράκλειο, αύριο πάει στην Αρκαδία, μεθαύριο στην Καρδίτσα, την, άλλη, την επόμενη μέρα στα Τρίκαλα. Αλλά είναι μια ωραία, είναι μια ωραία περιοδία. Ο κόσμο είναι καλό. Εγώ, εγώ αγαπώ τον κόσμο. Και από τον κόσμο μαθαίνει τα περισσότερα πράγματα. Άρα είναι καλό να ζημονόμαστε με τον κόσμο. Τις καλύτερε ιδέε προσωπικά για πολιτικέ από τα καφενεία τη πήρα. Οπότε είναι τώρα μια ευκαιρία σε όλη την Ελλάδα να ιεραρχήσουμε σωστά τα προβλήματα, τα θέματα, να βάλουμε στον προγραμματισμό. Από εκείνη την εποχή του αξίζει και μετά πόσα χρόνια έχουν περάσει. Δεν τα έχω υπολογίσει, αλλά νομίζω 10 ή 12 10 τέρμενα. Εδώ... Τα, μετράμε... Τε... τα μετράμε με τέρμενα. 10 <laughs> ή <laughs> 12 τέρμενα. <14. laughs> <laughs> από τότε λοιπόν... Έχετε εκλεγεί πόσε φορέ βουλευτή. Γι' αυτό λέω τέρμα. Βουλευτή, τέσσερι, πέντε. Είχαμε και μικρέ Του, Τουλάχιστον 10 με τι ευρωεκλογέ. Με τι ευρωεκλογέ. Μαζί. Είσαστε βουλευτή, μετά γίνεται ένα διάστημα υπουργό. Και μάλιστα ήταν και την εποχή εκείνη που είχε αντιδράσει τότε το λιμάνι, με την Κόσκο και Θα θυμάμαι τα διάβαζα τότε. Τώρα βέβαια όλοι. Δοξάζουν εκείνη τη στιγμή που εσεί φέρατε την Κόσπα στην Ελλάδα, δεν ήταν. Εγώ είμαι περήφανο για αυτή την πολιτική, διότι πήραμε ένα λιμάνι το οποίο ήταν μικρό και θα γίνει το πρώτο λιμάνι τη Ευρώπη. Με αυτή τη συμφωνία είχε 700.000 κοντέινερ, τώρα έχει περίπου 5,5 εκατομμύρια και θα φτάσει στα 10 θα γίνει πιο μεγάλο από το, το Ρότερνταμ. Πολύ σημαντικό. Δημιουργήθηκαν χιλιάδε θέσει εργασία και εξωτερικέ οικονομίε. Και αν προχωρήσει και η λογική από το θριάσιο πεδίο, δηλαδή να γίνεται η συναρμολόγηση των προϊόντων που φέρνουν τα πλοία αυτά στον Πειραιά, και με ένα γρήγορο τρένο μπορούμε να είμαστε η πύλη εισόδου σε όλη την κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη κτλ. Είναι, είναι ένα μεγάλο κέρδο για την Ελλάδα. Και είχαμε και τον άλλο ρωματισμό να κάνουμε και εδώ στην Κρήτη Τω, το ναι, λιμάνι ναι, του Νότου. Η δεύτερη μερώτηση εκεί. Τώρα, <laughs> αυτό πού κόλλησε. <laughs> τώρα μου λένε, μα γιατί δεν το έκανε. Λέω, το έκανα. Όλοι εσεί οι άλλοι αντιδρούσατε. Δεν τι οραματιζόμαστε. Να γίνει το κέντρο τη Ευρώπη από την Νοτιοανατολική Ασία. Είχα απογράψει συμφωνία με την, με την, Κορέα, η οποία και επλήρωσε τη μελέτη του λιμανιού του Νότου. Είχε πληρώσει η Κορέα ω κυβέρνηση 300.000 ευρώ από τι 600 που χρειαζόμαστε για τι μελέτε. Για διαγωνισμό, χρειάζονται μελέτε. Θέλαμε να έρχονται τα πλοία όλα από Κίνα, Κορέα και Ιαπωνία κατευθείαν στο Τιμπάκι. Στο, στο, στο 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 εκεί να αξιοποιήσουμε το αεροδρόμιο για αερομεταφορές και να γίνει ένα κέντρο για logistics, δηλαδή ε, η συναρμολόγηση των προϊόντων για όλη την Ευρώπη. Αυτό θα είναι μοναδικό έργο, το οποίο δυστυχώς το χάσαμε. Φταίνει πολύ και η τοπική φορής εκείνη την εποχή. Χάθηκε διαπαντός... Όπως... Ή μπορεί να επανέλθει κάποια στιγμή πάλι. Δεν νομίζω πω είναι εύκολο. Πια έτσι τα, γεω, τα γεωστρατηγικά αλλάζουν. Oh. Ήταν η στιγμή και η μάνα μου κάνανε μεγάλη υποδοχή στην Κίνα. Δηλαδή το ξέρουν και οι βουλευτέ που πηγαίνουν τώρα όλων των κομμάτων. Όταν λένε το όνομά μου στην Κίνα, οι Κινέζοι πάντα του αγκαλιάζουν με, με πολύ προσοχή. Είχα, το είχα προχωρήσει και ω γραμματέα του κόμματο τότε. Ξέρει ο γραμματέα στην yeah, Κίνα ναι. είναι πολύ σημαντική θέση. Είχα πάει. Μία εβδομάδα πριν το Σαμαράκι, την επίσημη επίσκεψή του ω πρωθυπουργού είχα κάνει τι ε, διεργασίε. Είχα κατέβει εδώ στο Ηράκλειο, μίλησα με του φορεί τότε. Λέω: Βάλτε το ψηλά στην ατζέντα. Ζήτησα εδώ από την ομαρχία τότε και μετά από την περιφέρεια να το κουβεντιάσουν στα, στα περιφερειακά συμβούλια να πάρουν αποφάσει. Δεν έγινε. Χάθηκε νομίζω ένα μεγάλο έργο. αλλά βρούμε άλλα έργα μεγαλύτερα. Α πω κάτι. Εδώ πρέπει να μάθισουμε πράγματα στην, 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 στην Κρήτη. Έχουμε την άποψη του τουρισμού στο, στο Βορρά. Πρέπει να κάνουμε κάτι πιο όμορφο στο Νότο. Εγώ εκείνη την εποχή με βάση στο λιμάνι σκεφτόμουν πώ θα χρηματοδοτούμε από τα χρήματα του λιμάνι, το βάζαμε μέσα στη σύμβαση, mm -hmm. να κάνουμε ένα ενιαίο σχέδιο πόλο. Από την Αγία Γαλήνη μέχρι του Άγιο 10, mm -hmm. να δέσουμε την κάθε μεγάλη πόλη σε ένα δαχτυλίδι δρόμου, να κάνουμε χρήση γη στα υπόλοιπα και να κάνουμε τη μεγάλη πόλη στο νότο όπω ήταν στην αρχαία εποχή. Mm -hmm. Με αρχαιότητε, γόρτινα, θεστό, μάταλα κομμό, όλο αυτό το πράγμα και τι ομορφιέ του, να κάνουμε κάτι πρότυπο. Γιατί οι παλιέ επιτυχίε μόνο με νέε στέκουν. Αν δεν έχουμε λοιπόν οραματισμό, θα έχουμε πάντα τον κούλε, να τον φωτίζουμε, να τον περπατάμε, να τον βλέπουμε. Αλλά θέλουμε για το μέλλον και για τα παιδιά μα, τα εγγόνια μα, οι μελλοντικέ γενιέ, θέλουμε και νέα πράγματα. Αυτά τώρα μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε, αν έχουμε ένα οραματισμό, χωρί ιδεολειψίε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κάθεται δίπλα όπω κάθετε εσεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι το μεγάλο κόμμα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ο Γιώργο mm. Κατάινεν. Είναι και πολύ προσωπικό μου mm. φίλο. Είναι πρώην πρωθυπουργό τη Φιλανδία. Ξέρετε τι δουλειά κάνει αυτό. Αυτό διαχειρίζεται το πακέτο Juncker. Το πακέτο Juncker είναι 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμεί μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι ένα έργο, ας πούμε, όπω αυτό το ραμαντικό που είχαμε τότε για τον Τιμπάκι, που ήταν 2,5-3 δισεκατομμύρια ευρώ, μεγάλο έργο. Αλλά αυτό για να δικαιολογήσει την παρουσία του χρειάζεται 200 έως 1000 τέτοια έργα για να πει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι κάτι έκανα. Οι σχέσεις μας λοιπόν οι προσωπικές και ένα οραματισμό και μια συνεργασία και συνένεση των δυνάμεων άξιων ευρωβουλευτών που αντλούν την καταγωγή της από την Κρήτη, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, των κοινοβουλευτικών μα και γυναικών, τη κυβέρνηση που θα είναι κυβέρνηση, κρυπτογενή με πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα αυτά μπορούν να μπουν σε ένα καμβά. Αυτά ξέρετε, Νομίζω ότι είναι μεγάλα. Δεν είναι. Όποιο ταξιδεύει, mm. τα βλέπει μπροστά του και γίνονται. Σωστά. Και δεν τα βλέπει μόνο στη Δύση, τα βλέπει και στην Ανατολή. Ναι, ναι. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα. Να, να κάνουμε μια διακοπή από τα πριν και να πάμε τώρα. Λέμε στη... και το... Γιατί εδώ, εδώ ναι. να φύγει το αεροδρόμιο. Θα τα πούμε Αυτή όλα αυτά. η περιουσία εδώ. Ναι. Δεν, πρέπει, δεν πρέπει να οραματιστούμε τώρα. Όχι να γίνει σκουπιδότοπο όπω η βάση. Ρωτάμε όλους τους υποψήφιου δημάρχου. Που έρχονται εδώ, αν έχουν σκέψει για αυτό το πράγμα. Η δουλειά των δημάρχων δεν είναι να είναι μικρομέγαλη. Mm. Η δουλειά των δημάρχων είναι να κάνουν τι βασικέ πολιτικέ, να πιέσουν συνολικά την κυβέρνηση να κάνει μεγάλο Όταν έφυγε η Αμερικάνικη βάση, πήγε και τη βιντεοσκόπησα. Ναι. Τότε υπήρχε ο πρώτο γεωλογικό καθαρισμό στην Κρήτη, στην Αμερικάνικη βάση. Σωστά. Και πήγε και την κατάσταση στο πρωτοδικείο Ιερακλείο, ακριβώ για να είναι πιστοποιημένο την ημέρα τη κατάθεση. Βρήκα λοιπόν ότι αυτά που έφυγαν οι Αμερικάνοι είχαν και τα κλειδιά στι πόρτε με τι νέε κλειδαριέ τη Αμερικάνικη. <laughs> είχαν air condition που δεν είχαμε τότε air condition. Είχαν αφήσει στο νοσοκομείο του τα εργαλεία όλα τακτοποιημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Μετά τότε πήγα στον, στον Αρσένη. Του λέω να σα πω κάτι, του λέει Υπουργέ μου. Θα σα πω μια πρόταση. Θα πείτε ότι είναι δική σα και θα βγω εγώ να τη στηρίξω. Και του είπα την πρόταση. Του λέω να φύγει η, βα... να φύγει... Να φύγει η ΣΕΑΠ από εδώ, ναι. να πάει να περιφρουρήσει την Αμερικανική βάση, να ανοίξουμε τη ΣΕΑΠ, να γίνει το κέντρο το διοικητικό εκεί, να κάνουμε πολιτιστικό κέντρο το κέντρο του Ηρακιού, να φύγει από εκεί η νομαρχία που ήταν τότε, η ναι, τώρα ναι, η περιφέρεια, ναι, 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 ναι. να φύγουν τα δικαστήρια, να κάνουμε ναι. ένα πολιτιστικό κέντρο στου παλιού στρατώνε. Να πεζοδρομηθεί όλη αυτή η ιστορία, να τη φωτίσουμε να είναι ένα όμορφο πράγμα, να φωτίσουμε τα τύχη. Σηκώνεται λοιπόν ο άνθρωπο, κάνει το, σαύρο, το μου, λέει, παιδί μου Πολλά πράγματα έχω ακούσει στην πολιτική. Αυτό από βουλευτή αντιπολίτευση σε κυβερνητικό υπουργό δεν το έχω ακούσει. Λέω κάντε το γιατί ξέρω την ετροπία να στηρίξω εγώ τη δικιά σα πρόταση. Τα φοβούνται αυτά τα μεγάλα, τα δεν μεγάλα. Δεν τα φοβάται κανένα άνθρωπο οραματικό ο Γεράσινο Αρσένη. Αλλά τι ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν να ανοίξουν γισουρούμ απέναντι, ναι. να πουλούν να ό,τι βρήκαν από μέσα και τα τζάμια και τα παράθυρα και τι ενεργέ. Και τώρα, είναι... τώρα βεβαίω μετά από 40 χρόνια που ήταν σκοπιδότοπο θα γίνει α πούμε ένα έργο μέσα από το Ταϊπέτ και μέσα από την κρίση. Γιατί να φτάσουμε στην κρίση και να μην έχουμε εκεί πέρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που θα μα έφερνε έσοδα να στηρίξουμε τι κοινωνικέ μα πολιτικέ για να πάμε στι χρεοκοπίε και σε αυτέ τι λογικέ. Και εδώ να σου πω κάτι, στο αεροδρόμιο. Αυτά πρέπει να αρμαστούμε και την Κρήτη. Ωραίο δεν είναι, Ωραίο, δεν είναι ο κουλέ. Γιατί εμεί ω γενιά να μην κάνουμε κάτι οραματικό, εγώ το έχω βρει. αυτό το που πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Που να συμβολίζει την ιστορία μα, τον πολιτισμό μα και την εποχή μα. Κάτι οραματικό στο αεροδρόμιο. Ναι. Που να σχετίζεται με πάρα πολλά πράγματα. Και να είναι η συνέχεια τη πορεία τη Κρήτη και τη κοινωνία στο μέλλον. Και να γίνει το άλλο κάτι πολύ όμορφο να γίνει εκεί που είναι η Αμερικάνικη βάση και να δώσουμε ένα βάθο χρόνου. Οι, 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 οι λαοί που σκέφτονται, που οραματίζονται, πραγματικά έτσι το βλέπουν. Αν πάτε στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Κάποιοι οραματιστήκανε πριν 200 χρόνια που θα γίνει και έχουν αυτή Σωθά. τη συνέχεια του χρόνου ναι, 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 με ναι, 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 ναι. εμβληματικά πράγματα στην πόλη. Γι' αυτό τη λέμε ότι είναι η πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Εγώ την Κρήτη και το Ηράκλειο και το, και το Νότο και τα Χανιά που είναι από τι πιο όμορφε πόλει τη Ελλάδα. Και χαίρομαι να πηγαίνω εκεί. Και το Ρέθυμνο. Δηλαδή, τέτοια πράγματα πρέπει να φτιάξουμε. Αλλιώ, τι να κάνουμε, να δηλαδή, αντιπαρατηθούμε τώρα συνέχεια για τι εκλογέ και τι επόμενε εκλογέ και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει πια κανένα νόημα. Γι' αυτό τα μετάμε με Κάποιοι όμω α... αρχίζουν να ηρωνεύονται τα οράματα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δουν μόνο το δάχτυλο. Εμεί <laughs> με του συμπολίτε μα θέλουμε να δούμε το φεγγάρι. <laughs> Κύριε Κεφαλογιάννη, εσεί που είστε στην Ευρωβουλή, νομίζετε ότι οι Έλληνε πολίτε γνωρίζουν τι κάνετε. Δεν το γνωρίζουν. Έχω πολλές φορές κουβεντιάσει με ανθρώπους και δεν ξέρουν πραγματικά δηλαδή τι κάνει ένας Έλληνας Ευρωβουλευτής στο, στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Είναι, τι θα μπορούσαμε να τους πούμε έτσι και με απλά λόγια. Είναι ή πρέπει να είναι θεματοφύλακα των εθνικών του συμφερόντων. Είναι και πρέπει να είναι ο συνήγορο μιας προσπάθειας για να μπορέσει η Ευρώπη να προχωράσει στο μέλλον. Γιατί. Όχι γιατί το λέμε από εγωισμό. Γιατί αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που μας εξασφάλισε και εσάς κύριε Χιντυράκη και εμένα και των παιδιών μας 70 χρόνια ειρήνης, ευημερίας και δημοκρατίας. Τι είναι αυτό το πράγμα, πώς θα βάλουμε τις βάσεις να εξασφαλίσουμε ειρήνη, ευημερία και δημοκρατία στα παιδιά μας τα επόμενα 70 χρόνια. Αλλιώ θα είμαστε ελλειπείς τη ιστορίας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό το δίνει η Ευρώπη. Τι άλλο το σημαίνει στον πολίτη μας. Ό,τι κάνει στις δραστηριότητε του 70% νομοθετείται εκεί. Και τι άλλο κάνουμε εκεί. Επειδή έχουμε και ιδιαίτερα εθνικά θέματα, εμεί προσπαθούμε να πάρουμε τι λέξει κλειδιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι πολύ σημαντικό να μην μιλάμε με το καπέλο του Έλληνα πολιτικού, αλλά να μιλάμε με το καπέλο και το κοστούμι του Ευρωπαίου, Ευρωπαίου πολιτικού και πολιτικού. Εγώ είμαι τώρα πρόεδρο τη Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Προεδρεύω 40 Τούρκων και 40 Ευρωπαίων βουλευτών. Όταν πηγαίνω στην Άγκυρα, σκεφτείτε κάποιον Ευρωπαίο αξιωματούχο να έρχονταν εδώ το 80, λίγο πριν από την ένταξη που είχαμε τον Καϊμό, όλοι να πούμε στην Ευρωπαϊκή, στι Ευρωπαϊκέ Οικονομικέ Κοινότητε, μου κάνουν υποδοχή τεράστια. Βλέπω όλη την πολιτική ηγεσία. Βλέπω τον πρόεδρο τη Βουλή, δεν έχουν πια πρωθυπουργό, βλέπω του αρχηγού των κομμάτων, βλέπω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και στο προηγούμενο ταξίδι που έκανε και τον κύριο Ερντογκάν τον ίδιο. Μάλιστα. Γιατί, γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η επιτροπή. Αυτή δεν την έχω γιατί είμαι Έλληνα, αλλά γιατί είμαι Ευρωπαίο βουλευτή. Άρα εμεί δεν μιλάμε για τα θέματα και τι διεκδικήσει τη Τουρκία μόνο ω Έλληνε σε διμερέ επίπεδο. Μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη δικιά μου επιτροπή παρουσιάστηκαν οι χάρτε, οι απαράδεκτοι χάρτε διεκδίκηση του μισού Αιγαίου, τη Κύπρου, που εξαφανίζουν το Καστελόριζο, που εξαφανίζουν τα Δωδεκάνησα και λένε ότι η Κρήτη δεν έχει δικιά τη ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη και θέλουν να ενώσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Τουρκία με, τη, με τη Λιβύη. Εκεί λοιπόν πήραν την απάντηση. Αν ήταν ένα Φιλανδό ή ένα Γερμανό ή ένα Αυστριακό που δεν έχει θάλασσα πρόεδρο, τι θα μπορούσε να αντιπαρατηθεί για το δίκαιο τη θάλασση του 1982 που είναι δίκαιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επικυρωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραν τι απαντήσει, θα όλα μέσα πίσω. Καταγράφηκε όμω η έκθεση προόδου τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν συμφωνώ απολύτω σε αυτό το πράγμα, αλλά η απόφαση Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει την ταξιδιωτική πορεία τη Τουρκία. Γιατί δεν είναι κράτο δικαίου, γιατί δεν προστατεύει τι μειονότητε, γιατί απειλεί του γείτονέ του. Αυτή ήταν η ερώτηση μου τώρα. Βέβαια Δεν είχε σχέση με αυτό που κουβεντιάζει. Θέλω να πω τι κάνει ναι, ο Ευρωβουλευτή. Ναι, 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 αυτό, ναι. αυτό κάνει. Το πει πολύ σημαντικό. Άρα, δηλαδή, παιδί. αυτό που δεν μπορεί να κάνει ενδεχομένω ο Υπουργό Εξωτερικών, γιατί θα το κάνει σε διμερέ επίπεδο. Μάλιστα. Το Μάλιστα. κάνει δυναμικά για να προστατεύσει τα εθνικά δίκαια, αν υπάρχει μια συνηγορία με την κυβέρνηση, υπάρχει μια συνηγορία με άλλου θεσμού δημοκρατικού και ο κάθε λαό, κύριε. Και είναι και λογικό. Και ο κάθε ευρωβουλευτή εκπροσωπεί την Ευρώπη στο σύνολό τη, εκπροσωπεί και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και συμφέροντα τη κάθε χώρα. Δεν βαρέθηκα να βλέπω γερμανούς να μου κάνουν λόμπι για τι εταιρείε Δεν θα κάνω εγώ λόμπι για τα εθνικά μου θέματα. Σωστά. Ε, παίρνω την άποψη ενό απλού θεατή και ρωτάω, γιατί έχει δύο έδρε, Στρασβούργο και Βρυξέλλε. Για να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτε 200 εκατομμύρια παραπάνω. Τι, ήταν. συμφωνία κρατών τότε, Γαλλία, Γερμανία. Γιατί τα πληρώνουν τώρα. Έχει ένα συμβολισμό, αλλά κοστίζει πολύ στου Ευρωπαίου πολίτε. Όλοι εμεί οι Ευρωβουλευτέ ψηφίζουμε κάθε φορά να αλλάξει αυτό και να υπάρχει μια έδρα. Αυτό γιατί έγινε. Διότι η περιοχή του Στρασβούργου είναι η περιοχή με βάση την οποία έγινε, η αφορμή μάλλον που έγινε δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Διεκδικούσαν λοιπόν οι Γερμανοί το κομμάτι τη Ατσατίας και όταν έχαναν τον πόλεμο οι Γάλλοι το, το, ναι. το, το άλλο κομμάτι. Αν δείτε και τι εκκλησίε εκεί, η μια προς, είναι προσανατολισμένη προ τη Γαλλία και η άλλη προσανατολισμένη <laughs> <laughs> με τη Γερμανία. Όταν αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν την ειρήνη μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή έχουμε 60 εκατομμύρια νεκρού σε αυτή την περιοχή, είπαν ότι εκεί πρέπει να είναι ο συμβολισμό τη ενότητα. Και είναι ο συμβιβασμό τη Γερμανία με, τη Γαλλία. Αυτό είναι. Τώρα οι Γάλλοι πιο πονηροί, ε, επειδή ήξεραν πως αυτό θα τα αλλάξουν οι άλλοι Ευρωπαίοι, γιατί τότε ήταν 6 κράτη, τώρα είμαστε 28. Κατάφεραν κάποια στιγμή και το πέρασαν σε μία συνθήκη. Σε μία συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσφατα, mm. το 1990, νομίζω. 90. Mm. Και τι ε, γίνεται με αυτό το πράγμα. Για δυο πράγματα έχουμε το δικαίωμα του ΒΕΤΟ. Για να θεώρηση τους συνδικών και των μελών. Άρα τώρα μόνο η Γαλλία αντιδρά στο να έχουμε μία έδρα και έτσι μένει ακόμα στο Ρασβούργο και δυστυχώ οι πολίτε οικονομικά ζημιώνονται, αλλά οι συμβολισμοί μένουν ακόμα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που έλεγε ο Κωνσταντινό ότι η πολιτική, ο πολιτικό λόγο ενταξή μα είναι πολύ πιο σημαντικό από τον οικονομικό. Τι είχαμε να... για τα Σκόπια, να σα ένα άλλο θέμα. Εμεί είχαμε το απόλυτο όπλο, το βέτο. Δεν πάνε να λέγανε 140 κράτη ότι θέλανε. Σε διμερέ επίπεδο, δεν πάνε να έλεγαν τα 27 από τα 28 κράτη ότι θέλανε. Εμεί είχαμε το δικαίωμα του ΒΕΤΟ. Όπω οι Γάλλοι λοιπόν δεν επιτρέπουν να αλλάξει η έδρα του Σαρασβουργού, να πάει σε μία έδρα στι Βρυξέλλε, κατά τον ίδιο τρόπο θα λέγαμε κι εμεί, αφού δεν έχουμε δώσει εγγύσει, α πούμε, αν ήταν ένα δανειολήπιση τράπεζα, πάμε στον διευθυντή και του λέμε: Ακούω προτάσει. Αλλιώ μα κάνουμε την πρώτη κατοικία στο σφυρί. <laughs> και αν μα αρέσαν οι προτάσει, τι δεχόμαστε. 25 χρόνια δεν μα αρέσαν και είπαμε όχι. Τώρα, μονομερό κάναμε αυτό που κάναμε. Κύριε Κεφαλογιάννη. Δηλαδή, τι κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Υποστήκαμε τη μεγαλύτερη εθνική ήττα σε περίοδο ειρήνης. Παραχωρήσαμε εθνική κυριαρχία, όνομα και εθνότητα. Μάλιστα. Αυτή ήταν μια ενότητα, την λέγαμε λίγο παρακάτω. Ναι, εντάξει. Δεν δε πειράζει που πηγαίνουμε από τα τοπικά, από τα Δεν κριτικά, ναι. στα ελληνικά και στα, στα, στα ευρωπαϊκά. Ε, τελευταία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνοδος των ακραίων στοιχείων αριστερών και δεξιών στην Ευρώπη. Και ίσω να αποτυπωθεί στι εκλογέ αυτέ mm. να, να αποτυπωθούν μεγάλα νούμερα. Θα αλλάξουν οι συσχετισμοί μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύετε. Δηλαδή, το Λαϊκό Κόμμα κινδυνεύει από την πρωτιά. Όχι, το Λαϊκό Κόμμα θα είναι πρώτο. Ναι. Μακάρι να ενωθούν και τα κόμματα τη κεντροαριστερά να είναι δεύτερα. Σήμερα άκουσα όμως Και να είναι... μην έχουμε τα άκρα στη μέση. Σήμερα άκουσα μια δημοσκόπηση ευρωπαϊκών κρατών που λέει ότι αν συνενωθούν τα ακροδεξιά κόμματα έχουν μεγάλη ισχύ μέσα στο κοινοβούλιο mm. του ευρωπαϊκό. Πότε ενισχύονται τα άκρα? Πότε. Άμα διαβάσουμε ιστορία θα το δούμε ανάγλυφα πώς έγινε στο Μεσοπόλεμο. Όταν η δημοκρατία δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Για να δίνει η δημοκρατία απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών πρέπει να είναι ισχυρή. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Άρα Εμεί είμαστε υπέρ τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γιατί θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Να μπορεί να βάζει δίχτυ προστασία όταν υπάρχει μια κρίση, όπω η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στον Νότο. Να μπορεί να πιάνει τι ασθενεί κοινωνικέ ομάδε σε περίοδου δυσκολία να του βάλει ένα δίχτυ προστασία για να μπορέσουν να πάρουν ας πούμε, το κίνητρο και να έχουν τη βάση για να ξαναδημιουργήσουν πράγματα. Αυτά πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Πώ γίνεται αυτό, οι χώρε με τα πλεονάσματα βάζουν το χέρι στην τσέπη. Οι χώρε που το έχουν παρατεταμένο ζητιανεύοντα το βάλουν μέσα και να δημιουργήσουν προϊόντα με καινοτομία και παραγωγή να κοσμούν τα ράφια. Όχι μόνο με ε, επιδοματική πολιτική σε κοινωνικέ ομάδε. Άρα χρειάζεται μια Ευρώπη οραματική και χρειάζεται μια Ευρώπη με χρήματα. Αυτό πώ το κάνουμε πρακτικά. Η Αμερική γιατί πέρασε την κρίση εύκολα. Γιατί 6% αυτό που παράγουν οι Αμερικάνοι. Είναι στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Ναι. Εμά είναι ένα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Οι Αμερικάνοι βγάζουν ομόλογα mm. και προστατεύουν τι πολιτείε. Η πολιτεία τη Φλόριδα είναι σαν την Ελλάδα. 10 εκατομμύρια. Είχε πρόβλημα. Ήρθε η Ομοσπονδία που έχει ένα μεγάλο προπολογισμό γιατί μαζεύει ένα μεγάλο ποσό των χρημάτων και προστάτευσε τη Φλόριδα ή την Καλιφόρνια ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αυτό δεν το είχαμε εμεί. Άρα η κρίση που ήρθε στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί, την πέρασε ο, 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 ο κόσμο τόσο δραματικά. Ούτε η Πορτογαλία, ούτε η Ισπανία. Αυτό δημιούργησε τι ακραίε. Ε, βέβαια, διότι δεν, είχα, δεν είχαμε μηχανισμού να τα προστατεύσουμε. Η Γαλλία όμω είναι ένα κράτο προηγουμένο. Γιατί η Λεπέν είναι τόσο ψηλά. Διότι, διότι δεν έχει δώσει απάντηση η πολιτική ε, του Προυκουά, δηλαδή το γιατί να κάνουμε τη μια πολιτική ή την άλλη. Σε προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, που σχετίζονται με την. και οι λαϊκιστές... Αυτή είναι η Ρώση τη Ευρώπη. Δεν είναι μόνο από μια μεριά, είναι και από όλε τι μεριέ. Mm. Λαϊκίστρια είναι η Λεπέν. Λαϊκιστή είναι ο Σαλβίνη στην Ιταλία. Είναι και ο Όρμπαν. Λαϊκιστή είναι ο Όρμπαν mm. στην, στην Ουγγαρία. Mm. Λαϊκιστή είναι και η εναλλακτική για τη Γερμανία. Ξέρει, στη, 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 στη Βαβαρία η εναλλακτική για τη Γερμανία που είναι και αυτοί οι λαϊκιστέ έχουν 41% στην πιο ε, ανεπτυγμένη ε, 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 περιοχή τη Ευρώπη και με το υψηλότερο επίπεδο μόρφωση. Είναι μια ρώση αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο οι δεξιλαϊκιστές. δεν έχουμε και κεντρώου λαϊκιστέ. Δεν είναι ο Γκρίλο, ο Γελίο. Σωστά. Δεν είναι ο, ο Φάρα Βρετανία. Που θα την κάνει η μικρή Βρετανία. Δεν είναι υποδέμο με τον Ιγκλέσια στην Ισπανία. Δεν είναι ο πιο αυθεντικό εκφραστή του λαϊκισμού στην Ευρώπη και πρωθυπουργό τη Ελλάδα ο κ. Τσίπρα. Αυτοί δεν πρέπει να σαρωθούν όλοι και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να φτιάξουμε ένα ωραίο μεσόωρο. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι το πρόβλημα με τις ανοησίες, τις ψευτιές, τις λιδωρίες που δημιουργούν Τι προποθέσει, τα άκρα να αναπτυχθούν είτε από μια μεριά είτε από την άλλη. Τίτας, και αυτό ο, είναι στο Μεσοπόλεμο. Ο λαϊκισμό όμω ε, πιάνει, μετράει. Ε, αν λοιπόν στο, δε, στο, στον κόσμο. Αν δεν διαβάσουμε, υποσχέσεις. αν δεν διαβάσουμε καλά, mm. είναι ακριβώ ο γελίο Χίτλερ του 3% που τον κοροϊδεύαν οι κομμουνιστές όταν έκανε τι ομιλίε του, γιατί έλεγε γελιότητε. Mm. Είναι αυτό που λόγω τη οικονομική κρίση παγκόσμια εκείνη τη εποχή και ιδιαίτερα στη Γερμανία, όταν διαλύθηκε η οικονομία τη, πήγε στο 33%, μετά κατάργησε ε, την τη, 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 τη Bundestag και μετά δολοφόνησε και αυτού οι οποίοι γελούσαν για αυτό. Το ίδιο πράγμα δεν έκανε ο Μουσολίνη που προέρχονταν από την αριστερά. Στο ριζοσπαστικό κομμάτι τη αριστερά ήταν ο Μουσολίνη. Και τι είναι. Στο άλλο άκρο, φασίστε, έγινε. Αραβάζετε ένα στο ίδιο καζάνι και του αριστερού ακραίου και, και του δεξιού ακραίου. δεν του βάζω, του βάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το, Ευρω... και το Συμβούλιο τη Ευρώπη που πήρε απόφαση το 2007 ότι τα άκρα των ακροτήτων, όχι τα σχετικά, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Είναι οι ίδιε όψει του ίδιου νομίσματο. Δηλαδή, σταλινισμό και ναζισμό είναι το ίδιο πράγμα για την Ευρώπη. Στρατόπεδα συγκεντρώσεω είχαν η μισή, στρατόπεδα συγκεντρώσεω η άλλη. Στο κατ' κονόταν στην Πολωνία ποιο σκότωσε. Ναι. Πίστευαν ότι του είχε σκοτώσει η Γερμανία, αποδείχτηκε ότι του είχε σκοτώσει ο Στάλιν. Κέντρα, κέντρα για του Εβραίου είχαν οι Γερμανοί με την τσεϊκή του προσέγγιση. Κέντρα ταξικά είχε ο Στάλιν και σκότωνε. Τώρα, αν σκότωσε ο ένα 20 εκατομμύρια, όλα 30, στην Ουκρανία τα ίδια έγιναν. Μπήκαν οι Γερμανοί, σκότωσαν 3 εκατομμύρια. Εκτελεσμένου. Μπήκαν οι Σταλινικοί, του άφησαν και πέθαναν από την πίνα, 7 εκατομμύρια. Ποια είναι η διαφορά. Άρα είναι θέμα πολιτική πια αυτό Όχι, που λέμε. τα άκρα τα, 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 τα καταδικάζουμε. Τα δημοκρα... καταδικάζουμε. Η, η εμφάνιση. Η εμφάνισή του έρχεται όταν η δημοκρατία δίνει απαντήσει. αυτό θέλουμε ισχυρή δημοκρατία και ισχυρή δημοκρατική συνείδηση. Και θέλουμε συμμετοχή των πολιτών. Και είμαστε όλοι σε αυτό. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα σε αυτό. Και το κίνημα αλλαγή είναι μέσα σε αυτό. Και το ποτάμι είναι μέσα σε αυτό. Και εμεί το έχουμε πει εμεί κύριε Χιντυράκη στο πρώτο μα συνέδριο. Είναι οι δημοκράτε όλοι και αποδεχτεί στο δικό μα σύστημα αυτοί που ξεκινούν από την παραδοσιακή δεξιά και φτάνουν μέχρι τη δημοκρατική αριστερά. Του θέλουμε όλου του δημοκράτε σε κοινό βηματισμό. Του άλλου απορρίπτουμε και του πολεμάμε. Δεν του κουβεντιάζουμε. Θα του νικήσουμε και ιδεολογικά και πολιτικά και σε προσωπικό επίπεδο αν, αν μα επιτεθούν. Μένουμε εδώ. Με του κυρίου κύριοι και μόρτε με του μόρτε. <laughs> Μένουμε σε αυτό. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσω. Κυρίε και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Μαρόλη Κεφαλογιάννη, επικεφαλή των Ευρωβουλευτών τη Νέα Δημοκρατία και υποψήφιο πάλι στι εκλογέ τη 26η Μαου. Και πηγαίνουμε πότε στην Ευρώπη, πότε στην Κρήτη, πότε στην Ελλάδα. Αλλά όπω το φέρει η συζήτηση, Λε, Αυτό έχει και μια βάση. Ξέρετε, ε? η Κρήτη είναι ο τόπο που γεννηθήκαμε και τον αγαπάμε η Ευρώπη, η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι. Όλα αυτά δένονται μαζί. Και πρέπει να τα δέσουμε αρμονικά για να μας φέρουν κεφάλαιο ζωής, ειρήνης, ευημερία στο λαό μας πρόοδου. Αυτό δεν θέλουμε. Τώρα λοιπόν στις 26 του μήνα πάλι θα ζητήσετε την ψήφο του mm. σε όλη την Ελλάδα. Για να πάτε πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από την πρώτη φορά που πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο μέχρι σήμερα. Εκεί δηλαδή η, η, οι ζημώσει, τα, τα πάντα που γίνονται στην Ευρώπη έχουν αλλάξει. Εγώ πήγα έξω για να βρω καλά παραδείγματα να τα φέρω στην Ελλάδα. Ναι. Και διαπιστώνω ότι και εκεί υπάρχει γραφειοκρατία, και εκεί, και εκεί υπάρχουν λάθη, και έχω μια ριζοσπαστική προσέγγιση για την Ευρώπη. Δηλαδή, και η Ευρώπη θέλει, θέλει, θέλει ένα φουρνέλο δυνατό από υγιεί δυνάμει. Και τι διαπιστώνω, Διαπιστώνω ότι υπάρχει έλλειμμα ηγεσία. Η Ευρώπη δυστυχώ δεν θέλει ηγέτε. Και δεν, δεν θέλει, θέλει ηγέτες, ηγέτες. Γιατί πλήρωσε του ηγέτε αυτού στο Μεσοπόλεμο και του έχει καταντήσει στην πορεία του χρόνου δημόσιου λειτουργού πολυτελεία. Και οι δημόσιοι λειτουργοί πολυτελεία δεν μπορούν να ροματιστούν την ερχόμενη γενιά. Βλέπουν μόνο τι ερχόμενε εκλογέ. Δεν βλέπουν την ερχόμενη εποχή. Και χρειαζόμαστε ηγέτε για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τη Ευρώπη και να βάλουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έχουμε ασφάλεια στο μέλλον. Και ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα. αλλά λέω. λέω ωραίο το περιβάλλον και εγώ τα ψηφίζω όλα και παίρνουμε και πρωτοβουλίε. Αλλά δεν μπορεί να συγχαίρουμε ένα στον άλλο γιατί οι περισσότεροι είναι και διορισμένοι. Εκλεγμένοι είναι μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ιταλία. Σωστά. Άρα δεν έχουν αίσθηση κοινωνία. Mm. Λέω, ζούμε εδώ σε μια φούσκα. Η κοινωνία έχει άλλε ανησυχίε και άλλα προβλήματα. Εδώ λέω, βαρέθηκα να σα ακούω και εσά και εμένα να λιοσυχαίρομαι ένα στον άλλο για τι φοβερέ εκθέσει που κάναμε για τα πλαστικά μπουκάλια στι συσκέψει. Δεν άκουσα, λέω, κανένα από εσά να μου πει ότι η Ευρώπη έχει δημογραφικό πρόβλημα 50 εκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το 2050, άρα είναι μια ύπερο που πεθαίνει. Δεν κάνουμε την ίδια κουβέντα για κάθε κράτο για να πούμε ότι και η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε 30.000 θανάτου παραπάνω από γεννήσει και δεν μπορούμε να στηρίξουμε το κράτο πρόνοια. Σωστά. Δεν λέει κανεί, λέω, από εμά εδώ πέρα για να κάνουμε μια πολιτική ότι έχουμε σήμερα 3,5 μεγάλε δυνάμει στον κόσμο και είμαστε πιο προοδευμένη περιοχή στον κόσμο και το 50 θα έχουμε μισή μεγάλη δύναμη. Άρα παρακμάζομαι. Δεν βλέπουμε οραματικά τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα. αλλά τι είμαστε, Δημόσια λειτουργική πολυτελεία. Ελάτε λοιπόν να δούμε τον εαυτό μα γυμνό στον καθρέφτη. Να καταλάβουμε πόσο ελάχιστοι είμαστε μπροστά στι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ελάτε να αλλάξουμε όλε τι δομέ. Να τα κάνουμε ριζοσπαστικά. Όπω και στην Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Επειδή εμεί εδώ στην Ελλάδα ακούμε και διαβάζουμε πολλά πράγματα, εσεί είστε πιο κοντά στα θέματα. Το Brexit, όπως εξελίχθηκε αυτή τη στιγμή, είναι εις βάρος της Ευρώπης ή μόνο εις βάρος της Βρετανίας. Και εις βάρος της Ευρώπης και εις βάρος της Βρετανίας. Όταν χαλάσει ένας γάμος καλός, που είχαν μια οικογένεια, όχι θα Είναι σύννεβες. Κινήθηκε ο γαμπρός και συμπεθέρει. Και, και, και κυρίως κυμπά. τα παιδιά. παιδιά είναι. Yeah. Τα παιδιά είναι το μεγάλο πρόβλημα συμπεθέρει. Ας... ας το διαχειριστούν. Κινήθηκε yeah. ο γαμπρός τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι είχαμε μια μεγάλη χώρα, μια σπουδαία χώρα νικητήρια στον Παγκόσμιο Πόλεμο, με πυρηνικά όπλα. Άρα, μπορούσε να διαδραματίσει ένα παγκόσμιο ρόλο μαζί με τη Γαλλία, που κι αυτή έχει πυρηνικά όπλα και την οικονομική και τεχνολογική ισχύ τη Γερμανία στα θέματα τη ασφάλεια και τη άμυνα. Άρα, χάνουμε ένα μεγάλο βραχίωνα. Ποιο είναι το πρόβλημα στη στην Βρετανία, Η Βρετανία, μια σπουδαία χώρα, γίνεται μικρή Αγγλία. Είναι μια περιθωριακή δύναμη η οποία παρακμάζει. Γιατί παρακμάζει, γιατί δεν έχει ηγέτε, έχει λαϊκιστέ πολιτικού. Αυτοί οι πολιτικοί που καταστρέφουν τη Βρετανία, ένα από αυτού ξεκινάει από το δικό μα κόμμα. Είναι ο Κάμερον, ο πρώην πρωθυπουργό. Αυτό ω αφελή. Έκανε το δημοψήφισμα. Έκανε το δημοψήφισμα. Και το δημοψήφισμα το έκανε όχι γιατί πραγματικά πίστευε ότι έπρεπε να δώσει βήμα στο λαό, mm. αλλά γιατί ήθελε να διευθετήσει ένα δικό του εσωτερικό πρόβλημα. Ναι, είχε υποσχεθεί στο κόμμα του, ναι. ναι, ναι. Mm. Άρα, τι κάνει ένα ηγέτη όταν είναι ηγέτη. Κάνει ό,τι έκανε ο Λευτέρο Βενιζέλο. Πηγαίνει κόντρα. Βεβαίω πα κόντρα στο ρεύμα. Mm. ποια είναι η διαφορά του Βενιζέλου από του ε, ελλειπεί τη ιστορία. Mm. Ο Βενιζέλο ήταν στο Σύνταγμα, χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι όταν ο λαό του λέγε Διώξε το βασιλιά, δηλαδή κάνει συντακτική βουλή. Και λέει ένα θεωρητική. Και φάνηκε ο κόσμο από κάτω συντακτική. Και έλεγε ο Βενιζέλο από πάνω να θεωρητική. Και όταν ο λαό φώναξε, του χτύπησε το τραπέζι στο χέρι, το το, 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 χέρι του στο τραπέζι και είπε Είπα και ξαναλέω ένα θεωρητική. Ποιο είχε δίκιο. Ο ηγέτη εκείνη τη φάση, η σχέση πολιτική και κοινωνία, καμιά φορά είναι η σχέση γονέα με, με τα μέλη τη οικογένεια. Και, 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 και εκεί έδειξε την κρίσιμη ώρα ότι είναι ηγέτη. Δεν είναι ηγέτη ο Βελευθέρω Βενιζέλο όταν έκανε συνθήκη τη Λοζάνη, την έβλεσε σε δημοψήφισμα. Πήρε την ευθύνη απάνω του. Εμεί δεν στο όνομά του μετά από 100 χρόνια ειρήνη και ευημερία. Τι έκανε ο Κάμερον, ανοήτω, για να λύσει ένα προσωπικό του πρόβλημα έβαλε τη δικιά του ευθύνη στην πλάτη του λαού. Τι κάνει ένα ηγέτη όταν δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Πάει σε εκλογέ. Μάλιστα. Και λέει στο λαό την αλήθεια. Του λέει αυτό πιστεύω. Πάρε την απόφασή σου. Αν εγώ δεν σου κάνω, βγάλει το γύρο το χιντιράκι. Αν δεν σου κάνει γύρω το χιντυράκι, βάλει το μάλλον το κεφαλογιάννη. Αυτή είναι, αυτή είναι η σωστή τάξη των πραγμάτων. Είναι σωστό ότι κάποιοι λένε ότι στα δημοψηφίσματα ο κόσμο δεν ψηφίζει επί τη ουσία του θέματο που τίθεται. Αλλά επί τη γενική πολιτική που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, τώρα ομνίω στο όνομα του Τσίπρα για την ευηγησία του να κάνει την κυβίσηση, δηλαδή τη λεγόμενη κολοτούμπα, γίνει πια και διεθνή λέξη τη κομανέτση, πήρε με 10 Περισσότερο από την πήρε η του 1976 στου Ολυμπιακού Αγώνε του Μοντρέλ, για να πούμε ότι δεν πέσαμε στα βράχια, να γίνουμε Βενεζουέλα. Να πέσουμε στα βράχια. Δεν είχε μηχανισμού η Ευρώπη να μα σώσει. Ξέρετε τι του είπαν οι Ευρωπαίοι και έκανε την κολοτούμπα. Του λέει σου, περιγράφουμε μια και δεν το καταλαβαίνει μόνο σου τι θα συμβεί. Επειδή δεν έχουμε μηχανισμού. Και επειδή την ημέρα εκείνη θα καταρρεύσει και δεν κυκλοφορεί κανένα αυτοκίνητο και θα έχει τόσου ανθρώπου στα νοσοκομεία χωρί να μπορούν να πάρουν φάρμακα, και θα έχει την πλάτη σου ότι το επόμενο εξάμεινο θα πεθάνουν 40.000 άνθρωποι από έλλειψη φαρμάκων, που πρέπει να πάρουν τα φάρμακά του σε δύσκολε ασθένειε και δεν θα μπορεί να τα εισάγει μέχρι να πα εκεί πέρα, θα σου συμβεί αυτό. Όταν κατάλαβε το εφιαλτικό, έπαθε κρίση πανικού. Και έτρεχε με την κρίση πανικού να διευθετήσει με τον εαυτό του. Αυτή είναι η αφέλεια. Α πω κάτι κύριε, κύριε Χιντριάκη. Έχω ένα γιο 14χρονών. Ναι. Λεβεντόπεδο. Και ένα γιο 20 βεβαίω. Πολύ ωραία. Και ξέρει τώρα ένα οδηγάκι κιόλα. Αν εγώ πάω σε μια, σε, σε, σε μια εκδήλωση και πιο ένα ποτήρι παραπάνω και θέλω να με εντάξει με τον νόμο και να τον οδηγήσω, τι θα κάνω. Έχω δύο επιλογέ. Ή θα δώσω 14χρονο να οδηγήσει, ή θα κοιμηθώ να πάω ε. την επόμενη μέρα στο σπίτι μου. Ε, Εμεί κάναμε λάθο επιλογέ. Αλλά τουλάχιστον τώρα, έστω και σου κασίδι το κεφάλι, έστω και με 200 δισεκατομμύρια ζημιά κατά Βίζερ που είναι σοσιαλιστή ή 100 δισεκατομμύρια κατά Ρέγκλινγκ που είναι πάλι σοσιαλιστή, α πούμε να γράψουμε τι ζημιέ και να συνοηθούμε εθνική στρατηγική. Και όχι λαϊκισμό και όλα αυτά τα πράγματα που γι' αυτό σα λέω και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πρέπει να σαρωθεί ο λαϊκισμό. Ναι, ας, να έρθουμε στα, ελληνικά πράγματα πάλι. Πάμε και έξω μέσα. Ε, αυτή τη στιγμή είμαστε ουσιαστικά ένα χρεοκοπημένο κράτο. Έτσι, στην πραγματικότητα. Εσεί βλέπετε ότι μπορεί η κυβέρνηση που θα βγει στι επόμενε εκλογέ να αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχουμε περιθώρια πολλών αλλαγών και πρέπει θετικών. πρέπει. Έχουμε περιθώρια. Θα σα πω. Βεβαίω έχουμε περιθώρια. Στον κόσμο είχαμε 200 χρεοκοπίε. Πώ λύνεται τα θέματα των χρεοκοπίων. Ε, στην Ελλάδα είχαμε τέσσερι. Τον Τρικούπι και λοιπά. Τον Τρικούπι στην αρχή τη Επανάσταση και μετά το... στο Μεσοπόλεμο. Ναι, ναι, είχαμε ναι. το Και αυτή είναι η τέταρτη εδώ. Ναι. Λοιπόν, πώ λύνονται αυτά. Ξέρετε ότι μέχρι το 1978 πληρώναμε χρήματα για τη χρεοκοπία του Τρικούπι. Του Τρικούπι, ναι, ναι. Τα... ναι. Τα σπίρτα που παίρνουν πιο μεγάλη σε ηλικία από εμά, παλιά, δεκαετία του 60-70, που τα κάναμε πάνω... τα μαζε... Είχαν απάνω τον Έγαρο και γράφανε απάνω ΔΟΕ. Δεν ήταν διεθνή Ολυμπιακή επιτροπή, ήταν διεθνή οικονομικό έλεγχο. Από την εποχή του Τρικούπι. Αυτά τα λεφτά πηγαίναν για τα χρέη εκείνη τη εποχή. Mm. Πώ λύνονται λοιπόν τα προβλήματα αυτά, λύνονται με τη δημιουργία πλούτου. Εάν λοιπόν κάνουμε την ανάπτυξη που έκανε η Ελλάδα το 50, το 60 και το 70, το χρέο δεν είναι πρόβλημα. Γιατί τι το κάνει, το παίρνει, το πα στην άκρη για 70 χρόνια, όπω μα το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη και το καλύπτει. Γιατί ενώ τώρα είναι 180% αυτό που παράγουμε και καταναλώνουμε οι Έλληνε, δηλαδή πρέπει να δουλεύουμε 1,5 χρόνο για να το πληρώσουμε, ναι. αν έχουμε τριπλάσιο πλούτο το 180, γιατί δημιουργήσαμε θέσει εργασία, νέε επενδύσει, κάναμε διάφορα νέα πράγματα, αυτό θα πάει στο 60. Είναι διαχειρίσιμο πάρα πολύ εύκολα. Άρα αυτό πρέπει να. Να σου πω τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σα λέω πρέπει να σαρωθούν οι λαϊκιστέ. Γιατί λόγω ιδεολειψιών πυροβολούμε τα πόδια μα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, Γιατί δεν κάνουμε να θεωρεί το άρθρο 16. Mm. Γιατί δεν κάνουμε να θεωρεί το άρθρο 16, Γιατί έχει ιδεολογική πετριά ένα κόμμα ιδεολειπτικό που σκέφτεται ενώ θέλει να αυτοαποκαλείται προοδευτικό όπω σκεφτόταν τον προ προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή, μιλάμε 1800-1900, όχι 2000. Τι σημαίνει μικροσκοπικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, Σημαίνει ότι τα δικά σα τα παιδιά, τα δικά μου. Πηγαίνουν στην Κύπρο, που έχει δικαιικό Σωστά. σύστημα βρετανικό, άλλο δηλαδή, έχουν ιδρύσει πέντε νομικέ σχολέ. Πηγαίνουν οι Έλληνε καθηγητέ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και διδάσκουν οι Έλληνε καθηγητέ τα, τα, τα παιδιά από την Ελλάδα στην Κύπρο. Κι άντε και στην Κύπρο, η άλλη Ελλάδα είναι, καλώ γίνεται. Τι έχει η Κύπρο, Το 10% του ακαθάριστου εθνικού τη προϊόντο είναι από τα μη πανεπιστήμια. Δηλαδή από αυτό που παράγουν και καταναλώνουν οι Κύπροι, ένα μεγάλο κλάδο, ο μεγαλύτερο τώρα που διαδέχτηκε στι τράπεζε, είναι αυτό. Ε, δεν είμαστε με ιδεολογική αγκύλωση να έχουμε 5.000 παιδιά στη Φιλιππούπολη και να μην τα κατεβάζουμε στην Κομωτίνη που έχουμε και εθνικό θέμα. Τα ελληνικά παιδιά από του Έλληνε συνταξίου, παππούδε και γιαγιάδε, από του σκληρά εργαζόμενου Έλληνε, δίνουν τα λεφτά για να δουλεύουν οι καφετέρειε στη Φιλιππούπολη, να δουλεύουν οι καθαρίστε στη Φιλιππούπολη, να δουλεύουν οι γραμματεί στη Φιλιππούπολη, να δουλεύουν τα προϊόντα τα αγροτικά των ανθρώπων τη Φιλιππούπη και δεν κατεβάζουμε πιο κάτω και να έχουμε νέα παιδιά, 5.000 νέα παιδιά να φτιάξουν και το δημογραφικό θέμα εκεί στην περιοχή. Δηλαδή αυτή η ιδεολογική πετριά πότε θα ξεφύγει. Τι θα πει αυτό, σημαίνει ότι αντί να βγάζω 180 δισεκατομμύρια ω Ελλάδα από όλε μου τι δραστηριότητε, θα βγάλω κι άλλα 20 από τα μικροσκοπικά μικρατικά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, λέτε συνέχεια κι εσεί κι όλοι. Έτσι λοιπόν γίνεται το θέμα τη χρεοκοπία. Χρεοκοπία. Ε, όλοι μιλούν για, για τι επενδύσει που πρέπει να έρθουν. Ναι. Γιατί δεν ερχόνται τώρα. Εσείς είναι θέλετε... θέμα ιδεολογία. Εσεί θα βάζετε ε... τα λεφτά σα να κάνετε μια επένδυση όταν βλέπετε τον υπουργό και λέει ότι εγώ ταξικά θα συμπεριφερθώ στι επενδύσει και αυτό που βάζει την υπογραφή του για να γίνει, α πούμε τα αεροδρόμια επίλυση εισόδου ε, αντάξιε του προϊόντο που θέλουμε να πουλήσουμε. Ε, να κλαίει πάνω από την υπογραφή ότι εγώ αναγκάζομαι και τη βάζω ιδεολογικά διαφωνώ, κύριο Πίντζη. Α πούμε ένα παράδειγμα. Εδώ μένουμε στο Ηράκλειο, έτσι. Α πάμε στο αεροδρόμιο του Ηράκλειου. Μπείτε λοιπόν μέσα. Τι κάναμε, είπαμε στον ιδιώτη για να κατέβει από τον όροφο κάτω, που μα έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ δωρεά, γιατί θα, θα τα βγάλει η εταιρεία. Τι είπαμε, του λέμε, θα πάρει στο αεροδρόμιο τον Οκτώβρη yeah. και θα μα το προδώσει τον Απρίλιο. Yeah. Αυτό θα κατάφερε. Πόσα χρόνια τώρα, όπω έχετε από το αεροδρόμιο, πέφτετε πάνω στον τοίχο για να πάρετε από το νημάντα τη βαλίτσα σα. Όταν κάναμε αυτό το αεροδρόμιο, που ό,τι έγινε παλιά έχει άσπρα μάρμαρα, ό,τι έγινε συνέχεια έχει μαύρα μάρμαρα, για να είμαστε <laughs> καραγκιόζε μπερντέ, <μπέρδες. laughs> είχαν ξεχάσει να βάλουν τουαλέτε. Σπάσανε λοιπόν, βάλανε τουαλέτε. Μετά ξεχάσανε να βάλουν σανσέρ. Μετά από τρία χρόνια βάλανε σανσέρ. Είχαμε καλού. Ε... Πώ όλα λένε, οι μενάρχε, και παρακαλούσαν του ιδιώτε, ειδικά του ρυθμιστικού πράκτορε, επειδή με το δημόσιο λογιστικό δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, να βάλουν καρέκλε. Να είμαστε σοβαροί. Εγνωρίζει. Δηλαδή, πήγαινε τώρα να δείτε το αεροδρόμιο, όπω έρχεται από το αεροπλάνο, ή όπω μπαίνετε μέσα, τη διαφορά του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό τα δείχνει ανάγλυφα. Ερχόμαστε εδώ. Πότε είχαν καλύτερη ασφάλεια εσεί που ταξιδεύατε, όταν υποχρεώναμε την αστυνομία να κάνει τον έλεγχο που έχει τόσε άλλε σοβαρέ δουλειέ να κάνει ή τώρα που είναι η ιδιωτική εταιρεία και μα περνάει. Το καταλαβαίνω. Το δηλαδή πρέπει. Το λέει για του κομμουνιστέ. Μια χαρά του αγαπάμε. Φιλαράκια μα είναι και δεν έχουν και τίποτα με την ιδεολογία του. Τι έλεγε <σχεδόντας> ο, ο Σιάο Πινγκ που το κλέψε από τη θεωρία των Ζεν στην, α, στην, στην Κίνα. κίνα. Άσπρο γάτο, μαύρο γάτο, αρκεί να τρώει τα ποντίκια. Τα υπόλοιπα τώρα είναι για να επειδή έχουμε ελλείμματα να δούμε όλη την εικόνα, το λέμε προοδευτική και είμαστε μια χαρά. Είμαστε ε. Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί, έχουμε χρωματοψία, διαβάζουμε το άσπρο και το μαύρο. Και άμα μα θερμόξουν στο καφενείο, βγαίνουμε στην, στην, είσοδο και λέμε μια λέξη. Νοβάρτη, ζήμε. και φτιάχνουμε πετρεχάτη, γιατί ξέρουμε τα επιχειρήματα, στα επιχειρήματα πάλι θα μα καταχειρίσουν πολιτικά οι υπόλοιποι. <laughs> Δηλαδή, εσεί είστε σίγουρο ότι με, αν αλλάξει η κυβέρνηση και αυτή στην εξουσία, η Νέα Δημοκρατία, όποτε αν κάνει ο Τσίπρα εκλογέ, αυτό το θα αλλάξει απότομα και. Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει και... απότομα. Θέλουμε τη συνέντευξη που σα είπα και τη συνεργασία. Δηλαδή, θέλουμε αυτό που. Όχι, πει... το θέμα τη εμπιστοσύνη στι επενδύσει. Θα, θα, αλλάξει ένα κομμάτι, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και, και στη βάση του νομικού μα συστήματο. Δηλαδή, ποιο θα φέρει να κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα. Όταν η επένδυσή του ναρκωβατεί 30 χρόνια στα δικαστήρια. Ενώ έχουμε καλή δικαιοσύνη, δεν έχουμε σύστημα. Αυτό πώ το γίνομαι, αν συνοηθούν τα πολιτικά κόμματα. Τι σημαίνει αυτό, τώρα που κάνουμε να θεωρήσει συντάγματο, να υιοθετηθεί η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ό,τι λε εσύ, α πούμε, κύριε Τσίπρα, να αλλάξουμε, εγώ το υιοθετώ. Ό,τι λέω εγώ ε, να εγώ. αλλάξουμε, το υιοθετεί εσύ και πάμε στο λαό να δούμε προ ποια κατεύθυνση θα πάμε. Τι θέλει να κάνει ο κύριο Τσίπρα, λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων, θέλει να μπλοκάρει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση ή αλλαγή γίνει τα επόμενα 15 χρόνια. Τα μη κερδοσκοπικά λοιπόν κρατικά πανεπιστήμια που θα έχουν 10% εισόδημα οι Κύπροι από αυτό, δεν θα αλλάξουν για τα επόμενα 15 χρόνια στην Ελλάδα. Άρα να αρκοθετεί κοβα... να... Να το σύστημα. Θέλω λοιπόν εγώ ω Υπουργό Γεωργία να τα αλλάξω. Δεν μπορώ λόγω του συντάγματο. Θα με βάλω σε ένα και αιώνα δικαιικό και θα πρέπει να ψάχνω εμε... έμεσου τρόπου μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσω να πιστοποιήσω αυτή τη λογική. Δηλαδή τίποτα, μια τρύπα στο νερό. Το Χάρβαρντ να θέλω να φέρω. Στο Ηράκλειο, που έχω την καλύτερη μαθηματική σχολή. ή δεν ξέρω τι, να φέρω το, το πολυτεχνείο τη Ρήχη να το φέρω στα χανιά που έχω με το καλύτερο πολυτεχνείο. ή να κάνω μια συνεργασία με το ΙΤΕ δεν μπορώ. Τώρα μου λένε και στο ΙΤΕ, που είναι, α πούμε, ένα κόσμημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, του βάζουν το δημόσιο λογιστικό λόγο ιδεολειψία του συστήματο και δεν μπορούν να συνεργαστούν με τι με τι βιομηχανίε και να προσφέρουν αυτέ τι εξαιρετικέ υπηρεσίε έρευνα που προσφέρει το, 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 το ίδρυμα αυτό. Δηλαδή, θέλει μια κοινή λογική. Εμεί έχουμε χάσει την κοινή λογική. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Και εμεί, ω συμπλεγματικοί τη κεντροδεξιά, ήρθαν και μα κάτσαν στο σβέρκο ιδεολογικά και ιτηθήκαμε τη δεκαετία του 70 και του 80 και δεν μπορούσαμε να αντιπαρατηθούμε πολιτικά. Ε, θα του αρρώσουμε και ιδεολογικά από εδώ και στο Θα ιτηθούν και ιδεολογικά, γιατί εμεί είμαστε στη σωστή μεριά τη ιστορία και είμαστε δημοκράτε και είμαστε άνθρωποι με κοινωνικέ ευαισθησίε και θέλουμε και του καλύτερου από αυτού, αλλά δεν θα είμαστε ενδοτικοί στην πολιτική θρασίτητα του παρελθόντο. Μάλιστα. Να σα πάω λίγο και στο, Ηράκλειο, στα δημοτικά. Βεβαίω. Στα δημοτικά. Ε, Εσύ υπά... ρωτάτε ότι θέλει και εγώ απαντώ ότι θέλω. <laughs> 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 αυτό <laughs> 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 δεν μπορώ. Αυτό γίνεται πάντα. <laughs> <laughs> αλλά να πάμε στα δημοτικά του Ηρακλείου. Γιατί άραγε η Νέα Δημοκρατία δεν κατεβάζει ένα δικό τη υποψήφιο, αλλά πηγαίνουν διάφοροι δεξιά και αριστερά να μετρήσει τι δυνάμει τη στο Ηράκλειο, Γιατί. Είχαμε ένα εξαιρετικό υποψήφιο. Το Μακαρίτο Γιώργο του Σενεντάκη, ο οποίο έφτασε 48%. 10. Είχαμε και το Ιστούριο του Ματσαπετάκη. <laughs> και αυτό εξαιρετικό υποψήφιο κάποια εποχή. Είχαμε κάνει πολλέ προσπάθειε πιο αξιόλογα στελέχη που διέθετε, ας πούμε, η κεντρώα και η κεντροδεξιά παράταξη ναι. με δημοκρατικέ καταβολέ. Σε δύσκολε όμω εποχέ τότε. Πάντου κατορία, δεν, τα καταφέραμε. Εγώ νομίζω ότι το Ηράκλειο αυτή έχει να έχει καλού δημάρχου. Ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και περισσότερο έργο. Θα μπορούσαμε ναι. να είχαμε και περισσότερο. Αλλά εντάξει, εμεί ήμασταν μια περιοχή που δεν είχαμε πούμε, το προνόμιο μα ε, Σωστά. Στο, στην το, τώρα όμω λέτε το ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και στο Ηράκλειο. Δεν θα ήταν ναι. λοιπόν μια καλή ευκαιρία να έχετε ένα υποψήφιο. Θα ήταν, θα ήταν. Δεν θα έλεγα όχι, θα ήταν. Αλλά δεν είδα φιλόδοξου ε, πολίτε από το Ηράκλειο που να έχουν την προτάσει. Να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Και μάλιστα ξέρω τι έγιναν και προτάσει. Σοβαρά στελέχη. Άλλα ενδιαφέρονται για τα κοινοβουλευτικά, άλλα ενδιαφέρονται για τα περιφερειακά, άλλα ενδιαφέρονται για τη διοίκηση. Και το μέτρησαν και το συζήτησαν και δεν το έκαναν. Αλλά ελπίζω ότι. Έχει, έχει, αποκτήσει μια καλή κουλτούρα το Ηράκλειο. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από αυτά τα παλιά τα γελία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ το δημοκρατικό Ηράκλειο. Θα τη πω δε, γιατί, γιατί οι άλλοι δεν ήταν δημοκράτε, οι μισθοί ήταν δημοκράτε. Έτσι βγάλαν τι ταμπέλε. <laughs> Καλά, λογικό, λογικό. Ήταν η γελιότητα του συστήματο. <laughs> Νομίζω ότι έχουμε, ότι έχουμε, ότι έχουμε μια όρημη κοινωνία. Το Ηράκλειο ομορφαίνει σιγά σιγά, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι. Α πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν υπουργό, Άλλαξα, άλλαξα τον νόμο, τον άλλαξα με έναν τρόπο, δάση το πω, ήταν μια διαδικασία. Πήρα τι αρμοδιότητε και του Υπουργείου Τουρισμού, όταν το έμαθε η Φάνη Πετρελιά, επαναστάτησαν οι διευθυντέ και Θα παρατηθούμε. Γιατί έβαλα μια διάταξη, λέω: Φάνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω τον κόλπο του Δερματά, που είσαι στο Υπουργείο Τουρισμού, αφού να επεκτείνω τη λιμενική ζώνη, το λιμάνι του Ηρακλείου βγάζει 3 εκατομμύρια, αφού του κάναμε ένα καλό νοικοκύριμα από ζημιέ που είχε όταν το παραλάβαμε το 4, αντί να τα παίρνει το Υπουργείο Οικονομικό για το χρέο, να κάνουμε ένα έργο στο Ηρακ Είπα τότε να κάνουμε τη μαρέα στον κόλπο του Δερματά. Δεν το πω γιατί με ενδιαφέρει του Δερματά. Ήταν οι μόνε έτοιμε μελέτε. Οι μελέτε στην Ελλάδα χρειάζονται 30 χρόνια. Λοιπόν, βγήκε να οριμάσω και... πριν. και το είπα. Οι άνθρωποι που το είχαν ψηφίσει ομόφωνα στο ε, Δημοτικό Συμβούλιο επί εποχή του Καρέλι, οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη για την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου του Ηρακλείου ήταν αυτοί που αντέδρασαν επειδή το παγώ. Έπρεπε λοιπόν να πάω τότε πάει στον Δήμαρχο. Να του πάτε κάποιον να το Να του πω Δήμαρχο, πε εσύ να βγάλω να το στηρίξω. <laughs> δεν το έκανα αυτό όπω το έκανα την Τρασέλη και χάθηκε η Μαρίνα. Τώρα να την κάνουμε παραλία, τσακωνόμαστε αν η παραλία είναι εργολαβία σα ή δεν είναι. <laughs> Μαρίνα δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει ποτέ. ποτέ. Ε? Γιατί την ήθελα τη Μαρία στον κόλπο του Δερματά. Γιατί ταξίδευα σε αραβικέ χώρε και άφηγε αυτή με πάρα πολλού ανθρώπου εκεί και μου είχαν ζητήσει να κάνουμε ένα δίκτυο με μαρίνε για γίγα γιότ. Mm. Το γίγα γιότ, α πούμε του Εμμύρη, όταν μιλούσε ο Εμμύρη yeah, no, 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 του no, 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 Κατάρ με τον Κακομίρη, Ναι, ναι, ναι. Εμένα δηλαδή, no. αυτό είχε σκάφο με 7 ορόφου, σαν αυτά τα πλοία των Μινοϊκών και τη Ανέκ που έρχονται στα σκάφη. Και στο δεν μπορούσε να καθίσει στην Κρήτη. Όχι. Ή στο και τέτοια γιότ θέλανε να θέλουν. Και βρήκαμε τρία πράγματα. Λέμε, θα κάνουμε ένα στο Ηράκλειο, γιατί έχουμε τα αεροδρόμια. Να βλογίσουμε και τα γένια μα. Θα κάνουμε ένα στην Τίνο που είχαμε βρει όταν η μόνη Μαρίνα που μετά από 30 χρόνια είχε ολοκλήρωσει τι διαδικασίε. Θα κάναμε μία, όπω μπαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά που το βλέπουμε τώρα, θα ταξιδεύουν δεξιά που είναι σκουπιδότητα ακόμα και μετά από αυτό πήγαινε και το, 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 λένε, το Υπουργείο Ναυτιλία και Κοσμή του Πειραιά. Εκεί μια Μαρίνα πάλι για λίγα να κάνουμε μία στην Πάτρα και μία στην Κέρκυρα να φέρουμε όλο τον πλούτο στην πιο ωραία περιοχή που το ένα νησί από το άλλο έχει τρία μίλια. Να τον φέρουμε εδώ. Εάν δεν ήταν η τοπική κοινωνία γιατί ποιοι, αυτοί που το είχαν ψηφίσει ομόφωνα και αυτοί που το διοίκησαν ω ιδέα, διότι έτυχε να το πει κάποιο, ήταν υπουργό τη και φοβηθήκανε ότι με τη δικιά μου πετριά και βάλει, μπορούσε να γίνει κιόλα. <laughs> Εγώ ξαναγυρίζω στο Ηράκλειο. <laughs> και το Ηράκλειο, ρωτώ, ρωτώ, <laughs> ρωτώ, υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση στον κόσμο του Ηράκλειου ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα τοπικών βουλευτών εδώ, στο Ηράκλειο, και έτσι αναγκάζει άλλου να πάνε με τον ένα συνδυασμό Νεοδημοκράτε, και άλλου να πάνε με τον άλλο συνδυασμό αυτή τη στιγμή. Και το κουβεντιάζουν ακόμα και στα καφενεία. Τα είναι η καλύτερη βουλή. Η καλύτερη βουλή. <laughs> το είπατε και στην αρχή. <laughs> ότι εκεί μαθαίνετε. Η καλύτερη ότι μια αντιπαλότητα βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία δημιούργησε την κατάσταση αυτή στο Ηράκλειο και κανεί δεν ξέρει αν το κόμμα υποστηρίζει κάποιο συνδυασμό ή όχι. Κομματικά στελέχη πηγαίνουν και στον ένα συνδυασμό, κομματικά στελέχη πάνε και στον άλλο. Κομματικά στελέχη. <laughs> Τώρα που θα βγουν τέσσερι, θα του βάλουμε γραμμή για να μα κάνουν δηλώσει ότι θα είναι πολύ ενωμένοι. <laughs> <για τις εργασίες. laughs> Αλλά θα σα πω το εξή. Κοιτάξτε, <laughs> εγώ το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζω και βρίσκω ότι έχει νέα δημοκρατία σε όλη την Ελλάδα τα δημοτικά. Mm. Και έχει από αστείε καταστάσει μέχρι και τραγικέ. Δηλαδή πήγα σε μια εκδήλωση πολύ μεγάλη για τα αγροτικά, ξέρω εγώ, στη Β' Θεσσαλονίκη και χίλιου ανθρώπου μέσα. Και λέει να χαιρετήσω και αυτού που παρευρίσκονται. Λέω υποψήφιο δήμαρχο μα ο Λαγκάδα, τα χειροκροτούμε όλοι. Mm. Και δεύτερο υποψήφιο, ξαναχειροκροτούμε, mm. ξαναχειροκροτούμε. Και τρίτο, ξαναχειροκροτούμε. Και τέταρτο. Ήταν όλοι οι Δημοκράτε. Και στη Θεσσαλονίκη δύο έχετε. <laughs> Ήταν πέντε. <laughs> και πήγα και στην Κυφυσιά και είναι από τους 12 υποψηφίους, οι 8 νεοδημοκράτες και οι 4 πρώην δήμαρχοι. <laughs> λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα και νομίζω ότι σωστά ο Κυριάκο Μητσοτάκη το ξεκαθάρισε και στο συνέδριο και νομίζω και τώρα ο Μπακογιάννη προχθέ έχει απόλυτο δίκιο. Το ίδιο λέω και εγώ. Τι λέμε, Εμά η μάχη των μαχών είναι εθνικέ εκλογέ. Ναι. Θέλουμε καθαρή αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλουμε συνένεση με ευρύτερα κοινωνικά σώματα. Αλλά δεν θέλετε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, πειρά το θέλετε όμω. Το δεύτερο, ναι. Γιατί, Για λόγου εντυπώσεων. Ναι, γιατί αυτέ είναι καθαρά πολιτικέ περιοχέ. Γιατί εκεί είναι ένα εκατομμύριο κόσμο σε κάθε περιοχή. Καλή ή κακή επιλογή. Εγώ σα λέω ότι κάνω την αυτοκριτική μου την προηγούμενη περίοδο που είναι ο Κάναμε Κάναμε λάθο επιλογέ εκείνη την εποχή και χάσαμε και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια τη Αθήνα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτέ έχουν πολιτικό συμβολισμό, είναι το κέντρο. Δεν μπορούμε να πούμε σε 330 δήμου, γιατί ο κάθε παράγοντα ή παραγοντή κοστοφικό θα κάνει το προσωπικό του παιχνίδι σε βάρο του πολιτικού του αντιπάλου. Σωστά. Και είπε πάρα πολύ σωστά το κόμμα ότι εμεί μα ενδιαφέρουν οι εθνικέ εκλογέ. Μα ενδιαφέρουν οι ευρωεκλογέ, το λόγο που σα είπα. Ναι. Θέλουμε να έχουμε σημαντικέ ναι, θέσει ναι. σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μα ενδιαφέρουν οι περιφερειακέ εκλογέ. Γιατί όταν εκλεγούμε κυβέρνηση που πιστεύουμε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, θέλουμε περιφερειακού άρχοντε που να μπορούμε να συνεννόμαστε γρήγορα και να έχουμε ας πούμε, και μια ιδεολογική κατεύθυνση κοινή. Όχι πω δεν συνεργαστούμε του άλλου. Το αντίθετο, μάλιστα. Και άμα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και καλό χαρακτήρα και κοινή λογική, βεβαίω θα συνεργαστούμε. Και είπαμε ότι στι τοπικέ κοινωνίε, επειδή δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πρόγραμμα, κάθε ναι. επιλέξει ο καθένα. Όπου πάει. Όπου πάει. Και τι θέλουμε, θέλουμε από του ανθρώπου που τουλάχιστον αντλούν την καταγωγή. Δεν είναι η περίπτωσή μα στο Ηράκλειο. Όπω είναι οι 7, α πούμε, στην. Ναι, 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 εδώ δεν έχουμε τόσο. Στη, ναι. Στην Κυφυσιά. Θέλουμε με ευπρέπεια ο ένα να αντιμετωπίζει τον άλλο και για προποθέσει δημιουργία. Συνενέσεων στο δεύτερο γύρο, γιατί ξέρετε, μέσα σε όλα τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ενωρική... θέλει, θέλει να διαλύσει και την τοπική αυτοδιοίκηση και θέλει η κυβερνησία. Μπορεί να βγείτε, α πούμε, εσεί, δήμαρχο με 51% και να μην έχετε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμβούλιο. Άρα, είπαμε καλέ σχέσει, ευπρεπεί σχέσει, εκεί που οι υποψήφοι είναι δύο, τρει ή, ή τέσσερι, mm. και από εκεί και πέρα συνεργαστεί στο δεύτερο γύρο. Τώρα, έχουμε από τον πύργο. Το μόνο θέμα που κουβεντιάζαμε. Το μόνο θέμα το οποίο βρήκα δυσκολία να συζητήσω ήταν, ήταν το, το, το δημοτικό. Σε πέντε <laughs> από τους εφτά, από τις 7 δήμους. Άρα λοιπόν το κόμμα είπε... Άρα δεν είναι εύκολα το... διαχειρίστημα είναι στο Ιράκη. Είναι εύκολο. Ναι, ναι. Ας, ας, κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Δεν βάζουμε κομματική πειθαρχία σε κανένα. Ο κόσμο ξέρει τι θα επιλέξει, θα επιλέξει του καλύτερου. Εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε Άλωστε. ένα, ένα καλό προβάδισμα στην Κρήτη ότι έχουμε καλού υποψηφίου και καλού δημάρχου mm. και μπορούμε να ξεναγκαστούμε. Αυτό έχω όλα. την εντύπωση ότι στα δημοτικά πράγματα η κομματική ταμπέλα δεν πιάνει και πολύ. Δεν πιάνει. Δηλαδή, έχουμε 700, 700 άτομα ε, υποψήφιου δημοτικού συμβούλου στο Ηράκλειο. 700. Κάθε οικογένεια μπορεί να, έχει ο κάθε πάτε, να, να ψηφίζει άλλον. Άρα, ποια κομματική γραμμή να δοθεί. Εκτό από ένα πυρήνα μικρό που ακολουθεί το κομμάτι, δεν είναι. Άρα, εμά μα ενδιαφέρει εδώ στην περιφέρεια να πάει καλά ο Αλέξα Μακρογεννάκη. Το οποίο ας. εγώ δεν το γνώριζα. Mm. Ήταν ένα εξαιρετικό νέο άνθρωπο. Mm. Θέλουμε να πάει καλά. Το στηρίζουμε. Ξέρετε, έχω και εγώ πολύ μεγάλο αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά στο ψηφοδέλτιό του παρακάλεσα στελέχη πολύ στενά, α, δικά μου, του γραφείου μου, να μετέχουν. Γιατί πιστεύω ότι όπου τον τάξει ο λαό τη Κρήτη θα είναι ένα θετικό πρόσημο για την περιφέρεια τη Κρήτη. Τον χρειαζόμαστε εκεί και έχουμε μια σαφή άποψη. Mm. Τέλειωσε. Κυριακή, και Όχι σε άλλε mm. περιοχέ τη Ελλάδο. Στα δημοτικά είναι μια πιο ανοιχτή διαδικασία. Κάναμε τόση ώρα συζήτηση και πέρασε, σαν να νε... είναι νεράκι, γρήγορα, και πάνω, γρήγορα. Πάντα συζητάω. Γρήγορα, γρήγορα πέρασε και δεν προλάβαμε να πούμε. Αλλά είπαμε λίγα απ' όλα. λίγα απ' όλα. Εγώ να σα ευχηθώ καλό κουράγιο για την κοινότητα όλη την Ελλάδα. Μ' αρέσει. Α, από πάνω. Ναι? Ό,τι δεν μπορεί να αποφύγει πρέπει να το απολαμβάνει. Yeah. Αλλιώ πραγματικά το απολαμβάνω. Και με κάνει και πιο πλούσιο. Mm. Με κάνει πιο όριμο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε καλύτερα την κοινωνία. Αν δεν αντιληφθεί την κοινωνία, όλα αυτά δεν γίνονται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Mm. Μ, αρέσει. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ. Κοιτάξτε, εγώ θα σα πω και. Εάν δεν γίνουν οι εθνικέ εκλογέ μαζί, εγώ την προεκλογική καπέτα συνεχίσω και μετά, μέχρι τι εθνικέ ε, εκλογέ. Τώρα δεν, προλαβαίνουμε δεν τώρα. Δεν Κρατήστε δύο ημερομηνίε. Από Τρίτη του Πάσχα μέχρι Παρασκευή μετά το Πάσχα. Ε, υπάρχει και το περιθώριο ακόμα, υπάρχει. <laughs> Λέτε. Λέτε. να, πέσουμε, να πέσει θύματα των δημοσκοπήσεων ο Τσίπρα και να βιαστεί ο Τσίπρα δεν θα γυαστεί για κανένα άλλο λόγο, γιατί έχει να επιλέξει μεταξύ ήττα διαχειρίσιμη και στρατηγική ήττα που θα τον οδηγήσει εκεί από όπου ξεκίνησε. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η πιο εύκολη λύση για αυτόν για να μπορεί να έχει πιθανότητα να τη διαχειριστεί την ίδια και να μην υποστεί στρατηγική ήττα. Για να, να το έχει... κάνει γρήγορα. Να το κάνει τώρα. Σα εύχομαι καλό κουράγιο, καλή επιτυχία και Προσωπική και οικογενειακή και πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε ευκαιρία. σύντομα. Και μου άρεσε και πάρα πολύ και εμένα που με καλέσατε και είχαμε την ευκαιρία να Έτσι τα μια, αλλάξουμε μια συζήτηση απόψεις, με ζεστάσια. Κυρίε και κύριοι, ήταν ο Μαλό Κεφαρογιάννη, επικεφαλή των Ευρωβουλευτών τη Νέα Δημοκρατία και υποψήφιο Ευρωβουλευτή. Καλό σα βράδυ.